Καθαριστικά 28 τόνων περίπου από δύο επιχειρηματίες της Λάρισας και της Πιερίας διατέθηκαν στους Λαρισαίους σήμερα στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης μέσω των ενεργών πολιτών. Αγόρασαν σκόνη πλυντηρίου 10 κιλών μαζί με μαλακτικό 4 λίτρων στην τιμή των 15 ευρώ για τα δύο, υγροπιάτων 4 λίτρων προς 2 ευρώ, 4 χλωρίνες παχύρευστες των 750 ml προς 3 ευρώ και υγρό γενικού καθαρισμού 4 λίτρων προς 2 ευρώ. Είναι ελληνικά προϊόντα. Έχουν πολύ καλή ποιότητα σε σχέση με την πολύ καλή τιμή τους και είμαστε πάντα πάλι κοντά στον πολίτη όπως είμαστε πάντα. Επειδή έχουμε κάπως καταξιωθεί πια στη Λάρισα, ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Με τη συμμετοχή μας στη δράση των ενεργών πολιτών βοηθάμε τον κόσμο, αφού σε χαμηλές τιμές έχει τη δυνατότητα να αγοράσει καθαριστικά, αλλά και εμείς διαφημιζόμαστε, δηλώνουν οι επιχειρηματίες. Βοηθείται ο κόσμος και εμείς σαν ντόπια παραγωγή γινόμαστε πιο γνωστοί. Και γι' αυτό και προσφέρομαι με πολύ καλές οικονομικές τιμές. Είναι καλά προϊόντα σε άριστη τιμή. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που νομίζω πρέπει να κερδίσουμε όλοι μας. Ένα αντίστοιχο προϊόν σαν αυτό το πιάτο που δώσαμε εδώ με 2 ευρώ θα έκανε στα ίδια ενεργά, γιατί παίζει σημασία η ποιότητα, πάνω από 6. Άρα είναι μεγάλη διαφορά τους. Μαζί με τη διάθεση των απορρυπαντικών, οι ενεργοί πολίτες Λάρισας ζήτησαν από συνεταιριστές, ιδιοκτήτες ελαιοτριβίων και τυποποιητές ελαιόλαδου από όλη την Ελλάδα να εκθέσουν τη σοδειά τους. Έτσι, σήμερα οι Λαρισαίοι, αφού δοκίμασαν, ψήφισαν ποιο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θέλουν να παραγγείλουν οι ενεργοί πολίτες. Παραγωγή από όλη την Ελλάδα, από τη Μυτιλήνη μέχρι την Κρήτη. Έχουμε δώσει την ευκαιρία στον κόσμο οι ίδιοι να δοκιμάσουν και να ψηφίσουν το λάδι. Η προσπάθεια για τη συλλογή τηγανέλαιου συνεχίζεται. Όπως σήμερα, έτσι και σε κάθε δράση των ενεργών πολιτών, οι Λαρισαίοι θα μπορούν να παραδίδουν σε μπουκαλάκια το τηγανέλαιο που χρησιμοποίησαν το προηγούμενο διάστημα, ώστε να πηγαίνει για ανακύκλωση.